Η Διεύθυνση Δασών Χανίων ανέλαβε και φέτος τον πρώτο ρόλο στην έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η οποία μετέθεται στον φορέα διαχείρισης την ευθύνη. Το φαράγγι άνοιξε σήμερα και από τις δύο εισόδους, με εκατοντάδες επισκέπτες να εγκαινιάζουν τη νέα σεζόν. Η Διεύθυνση Δασών Χανίων, με το υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό, συνδράμει προς όλες τις κατευθύνσεις και για την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και στις επισκεψιμότητας στο κομμάτι αυτό, με ίδια μέσα, ξαναλέω. Στην παρούσα φάση, το φαράγγι της Σαμαριάς λειτουργεί με το μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, ενώ εκκρεμεί η προκήρυξη 26 θέσεων εποχικών δασοφυλάκων. Είμαστε εν αναμονή των προσλήψεων εποχικού προσωπικού, που από τις πληροφορίες μας θα γίνει πάλι από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η υπηρεσία μας θα συνδράμει σε αυτό το κομμάτι. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές διαδικασίες των κεντρικών υπηρεσιών. Η αποκατάσταση του μονοπατιού ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας με τη συνδρομή κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης. Μπήκαμε από κάτω τα δύο πρώτα χιλιόμετρα, τα οποία είχαν μια μέρα δουλειά όλοι και όλοι. Και εκεί ήταν τότε το αίτημά μου προς το Δασαρχείο, προφορικά, όχι γραπτός δυστυχώς, ήταν να μπει το συνεργείο που αποκατάστασε τις ζημιές πρώτα από τα δύο πρώτα χιλιόμετρα. Η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων για τους επιχειρηματίες της Αγίας Ρουμέλης, που πάντως προσδοκούν ρεκόρ επισκεψιμότητας για μία ακόμη χρονιά. Τώρα το οικονομικό κομμάτι, εντάξει, έχουμε υποστεί μια ζημιά, αλλά και το κράτος ταυτόχρονα έχει απώλειες εσόδων. Σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Δασών Χανίων υπενθυμίζει ότι αν οι καιρικές συνθήκες μεταβληθούν σε βαθμό που να δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διέλευση των επισκεπτών, θα προταθεί η ρύθμιση της διέλευσης ή και απαγόρευση της εισόδου στον Εθνικό Δρυμό.